Σε αυτή η ιστορία με τον ΕΟΠΗ, με πραξικόπημα βεβαίως και με διοικητικό συμβούλιο χωρίς απαρτία, ο ΕΟΠΗ αποφάσισε αυτή τη μέθοδο. Νομίζω ότι οι κινητικές οδηγίες, οι νόμοι και οι νόμοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί και ότι και όχι με αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες ο ΕΟΠΗ να προσπαθήσει να διασπάσει το μέτωπο των φαρμακοποιών, οι οποίοι ούτως ή άλλως στην πράξη θα ακυρώσουν αυτή την ενέργεια του ΕΟΠΗ. Είναι παράνομο δηλαδή να προχωρήσει ατομικές συμβάσεις? Βεβαίως, βεβαίως. Εφόσον υπάρχει συλλογική σύμβαση η οποία είναι σε ισχύ, είναι παράνομο. Εσείς θεωρείτε ότι οι συνάδελφοί σας, δεν ξέρω για τυχαίο, αλλά στα μεγάλα τουλάχιστον αστικά κέντρα θα προχωρήσουν σε τέτοια ενέργεια? Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει στην πράξη. Αυτό είναι σαν να τους δίνουμε το σκηνή για να μας κρεμάσουν, νομίζω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και αν γίνει δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Για ποιο λόγο? Γιατί 5 ή 10 φαρμακεία στην Αττική δεν μπορούν να κρατήσουν, να εξυπηρετήσουν ένα ολόκληρο πληθυσμό. 5 εκατομμυρίων, ας πούμε. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αποπληρωμής, δεν υπάρχει έτσι ακούστε, κάτι νεότερο, κάτι... Το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής, αυτό το οποίο ήταν ήδη στις 90 μέρες, ναι. Στις 12 Νοεμβρίου είχαν πει ότι θα εξοφλήσουν τον Αύγουστο και έχουμε ένα μήνα μετά, δεν έχουν εξοφλήσει ούτε τον Αύγουστο, αλλά εξόφλησαν το μισό Αύγουστο. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουν να εξοφλήσουν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ναι. Διαφορετικά, δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στις 105 μέρες. Δεν μπορούν να αντέξουν οι φαρμακοποιοί. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον. 800 φαρμακεία στην Πανελλαδικά έχουν μπει στον Τυρεσία. Υπάρχουν 300 κατασχετήρια για φαρμακεία, Πανελλαδικά. Αυτή τη στιγμή τα φαρμακεία είναι σε τραγική θέση. Μία πανελλαδική δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η οποία έγινε πριν 3 μέρες, αναφέρει ότι το 38% των φαρμακείων της χώρας κινδυνεύει με λουκέτο. Μιλάμε για 4.000 φαρμακεία. Επομένως, στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι φαρμακοποιοί, δεν έχουν να δώσουν τίποτα άλλο. Οπότε συνεχίζεται. Όσον αφορά τους ασφαλισμένους, οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι φαρμακοποιοί προσπαθούν και παλεύουν για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα.